Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. 1-2, τεστ. Χρήστο, over. Over ή under. Over. Λοιπόν, Παρασκευή 25 του μηνός. Ξέρεις που ήμουν σήμερα πριν 13 χρόνια. Ξέρεις, ε. 13 χρόνια. Λοιπόν, ξεκινάμε ώρα για μπλε, λίμπερο 107,4 για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, στον κόσμο του Ηρακλή φυσικά, στους ακροατές μας, στις ακροάτριες, είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου, μέσω του e-radio. Έχουμε και το διαγωνισμό μας, αυτό που χρωστάω από χθες. Οπότε, τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ορμάτε, δεν λέμε, ορμάτε. Θα σας δώσω λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, απαντάτε στο πολύ εύκολο quiz, πείτε μας δύο Ιταλούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και το αποστέλλετε στο 54526. Και στο βόλεϊ είχαμε Ιταλό, αλλά θέλουμε του ποδοσφαίρου. Επαναλαμβάνω, FM, κενό, ονοματεπώνυμο, δύο Ιταλούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και είχαν και τρομερή επιτυχία, τρομάρα τους, αν και είναι τέσσερις το σύνολο, ήταν και δύο παλτά, και τα τέσσερα ήταν παλτά βασικά, απλά ο ένας δεν ακούμπησε, ο άλλος ήρθε μόνο σε μια προετοιμασία που ήταν Ιταλοκαναδός το 2007-2008, όποτε ήταν. Οι δύο είναι πολύ γνωστοί, οι βετεράνοι που έλεγε και χθες ο φίλος μου Χαρίλος. Νομίζω ότι είναι ευκολάκι το quiz. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Γιατί κληρώνουμε και σήμερα το τελευταίο μας, το τέταρτο. Και ευχαριστώ για ακόμα μια φορά το Γυμναστικό Σύλλογο που μας έδωσε αυτά τα σπουδαία δώρα να τα κληρώσουμε σε όλους εσάς. Για σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία φορά που κληρώνουμε μια εγγραφή αξίας 100 ευρώ παρακαλώ για το Ira Camp, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 18 με 24 Ιουνίου σε Ιβανόφιο, Κατσάνιο, Χορτατζίδες και στο κολυμπητήριο δίπλα για παιδιά από 4 έως 16 ετών. Επαναλαμβάνω, FM κενό ονοματεπώνυμο, δύο Ιταλοί ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Το αποστέλλετε στο 54526, 8 παρά 1 θα κάνουμε την κλήρωση. Στο δεύτερο μισάωρο θα σας βάλω λίγο έτσι σε μια ωραία μπριζούλα, ελπίζω να ανταποκριθείτε, για να με βοηθήσετε και σήμερα να είναι ξεκούραστες οι φωνητικές μου χορδές. Θα ανοίξουμε γραμμές, αλλά θα σας δώσω και ένα ωραίο θεματάκι για τις γραμμές αυτές, πέρα από την επικαιρότητα που υπάρχει και θα την καταγράψουμε. Ξαναλέω λοιπόν, γεια σου Γιάννη μου, Γιάννη Ζάτης απέναντί μου, παίρνεις κιτάλι από Χρήστο Κιώση. Ξαναλέω το quiz για ακόμα μία φορά, FM κενό ονοματεπώνυμο, δύο Ιταλοί ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, αποστολή στο 54526. Ο νικητής που θα κληρωθεί στο τέλος θα κερδίσει μία εγγραφή αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp, για το παιδάκι του, το εγγονάκι του, το ανιψάκι του, το βαφτισιμάκι του, για το Ηρακλάκι του. Το αναμενόμενο έγινε, καθώς η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ με ψήφους 15-2 ενέκρινε την εισήγηση της Super League. Για τα μάτια βέβαια του κόσμου που λέει και ένα τραγούδι του Χρήστου Αυγερινού, αυτός δεν το έλεγε, δεν το βάλουμε. Όχι μωρέ, απλά το θυμήθηκα, άσε μην υπερβάλλουμε. Αρχές δεκαετίας 90 πρέπει να είναι αυτό, 91 κάπου εκεί, το για τα μάτια του κόσμου, μεγάλη επιτυχία. Για τα μάτια του κόσμου ο Βαγγέλης Γραμμένος ψήφισε κατά μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Δράμας, τον Γιώργο Χατζησαρόγλου, και φυσικά γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα ήταν αυτό που είναι, ψήφισε κατά για να μην τολμήσει κάποιος και του πει ότι είναι Mr. Κυβίστηση, ότι αυτά που έλεγε ότι δεν αλλάζουν οι κανονισμοί, δεν το κάνει. Βέβαια να ενημερώσουμε τον κύριο Γραμμένο ότι η δήλωσή του τότε 2 Απριλίου στην τηλεοπτική δίκη του Sky δεν έγινε πραγματικότητα. Τι έλεγε τότε? Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί. Αυτό δεν έλεγε. Τι έγινε σήμερα? Αλλάξαν οι κανονισμοί και δεν μας νοιάζει καθόλου που ψηφίσατε κατά. Γιατί είναι μόνο μία ψήφος δική σας. Δεν επηρεάσατε κανέναν ως πρόεδρος της ΕΠΟ για να μην περάσει αυτό το πραξικόπημα. Γιατί είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, και η ιστορία γράφει ότι μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου η ποινή του υποβασμού δεν υπάρχει και ο Παναθηναϊκός και ο Πανιόνιος
σώζονται. Πέρυσι, μεσούς της περίοδου, αποφάσισαν η ποινή του υποβασμού να υπάρξει και ρίξαν τον Ηρακλή. Φέτος, αποφάσισαν μεσούς της περίοδου να μην ρίξουν τον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο, που είναι οι δύο ομάδες που πρόσφατα δεν πήραν άδεια. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου που ο Βαγγέλης Γραμμένος ψήφισε κατά. Ήξερε φυσικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το θέμα της δήλωσής του δεν αφορά τον ίδιο. Το θέμα της δήλωσής του ότι οι κανονισμοί δεν αλλάζουν αφορά την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ τι είπε σήμερα, 15-2. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Και ξέρετε πού σας λέω κάθε φορά να βάλετε το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Ξέρετε πολύ καλά. Και ακόμα είστε τόσο θρασίτατοι που πουλούσατε τρέλα αυτές τις μέρες ότι και καλά η FIFA και η UEFA συμφωνούν με το να αλλάξει η ποινή και να είναι μόνο απαγόρευση μεταγραφών. Αν δε, για δείτε σήμερα τι έκανε η FIFA. Για δείτε αν είναι δυσαρεστημένοι ή όχι από το ότι καταργήσατε πραξικοπηματικά και με σκανδαλώδη τρόπο τον υποβιβασμό. Όλοι μαζί σας γελάνε. Βέβαια το χειρότερο είναι ότι όλοι σας εξυπηρετείτε συμφέροντα. Όχι μόνο μιας ομάδος. Το καλύτερο είναι ότι για ακόμη μια φορά ο Ηρακλής είναι μόνος του. Και το χαίρεται και το απολαμβάνει και είναι υπερήφανος γι' αυτό. Όσες φορές κι αν το ρίξετε. Με τέτοιες αποφάσεις σαν την σημερινή. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, σήμερα ουσιαστικά η απόφαση έγινε 100%. Ήταν στο 90. Έπρεπε η ΕΠΟ να επικυρώσει τη ψηφοφορία της Super League. Το επικύρωσε, την επικύρωσε με ψήφους 15-2 και καλό σας βράδυ πάλι. Καλησπέρα στο φίλο τον Μπάμπη. Όχι, δεν είναι αυτός. Άλλος είναι συμπαίκτης του. Που είχε ξεκινήσει από τον Ηράκλη, φίλε μου Μπάμπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για το mail σου. Το mail μας είναι ανοιχτό, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Δεν σας βλέπω ζεστούς ακόμα. Δεν ξέρω γιατί. Για το Ηρακάμπ, τον διαγωνισμό μας. Επαναλαμβάνω, FM κενό ονοματεπώνυμο. Δύο Ιταλούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την φανέλα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Αποστολή στο 545-26. Και μιας μιλάμε για αναμνήσεις, μιας μιλάμε για παιδιά, μιας μιλάμε για Ηρακάμπ κτλ. Θα σας βάλω σε μια έτσι διαδικασία ανάμνησης στο δεύτερο μισάωρο να συμμετέχετε και με ανοιχτές γραμμές. Χθες το βράδυ το ποδοσφαιρικό τμήμα ανακοίνωσε αρκετά πράγματα. Το ένα ήταν αναμενόμενο για την συνάντηση την Τρίτη το μεσημέρι στη Μία με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη. Το δεύτερο είναι για την μάζοξη που θα γίνει, παύλα ενημέρωση. Την 5η 31 του μηνός στις 7 το απόγευμα, ανοιχτό κάλεσμα από το ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος προς όλο τον κόσμο, όλη την οικογένεια του Ηρακλή, στο Κατσάνιο, με θέμα την ενημέρωση και το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, όπως γράφει η ανακοίνωση. Και το τρίτο έχει να κάνει με τις ακαδημίες που καλείται ο Ηρακλής οπωσδήποτε να έχει και να δημιουργήσει. Γι' αυτό και ξεκινούν τα δοκιμαστικά και οι προεγγραφές. Να διαβάσω και την ανακοίνωση αυτή. Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή ανακοινώνει την έναρξη δοκιμαστικών και προεγγραφών στις ακαδημίες της ομάδος. Την 5η 31 Πέμπτου και ώρα 4 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν τα δοκιμαστικά για την Under 17. Την Παρασκευή 1η Ιουνίου και ώρα 4 επίσης θα πραγματοποιηθούν τα δοκιμαστικά για την Under 19. Τα δοκιμαστικά θα πραγματοποιηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ηρακλή στη Μίκρα και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τον ανάλογο ηματισμό για προπόνηση. Επίσης το Σάββατο 2 Ιουνίου και την Κυριακή 3 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις και προεγγραφές στη Μίκρα για τα παιδιά γεννημένα από 2004 μέχρι 2012. Τα πολύ πολύ πιτσιρίκια. Πληροφορίες Ιωάννης Δαλαμπύρας 6989-679-658 από 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Και Παναγιώτης Μαρμαρινός 6945-742-425 από 5 ως 9 το απόγευμα. Αντώνη μου καλησπέρα. Όχι, η φωνή δεν είναι καλά ακόμα. Δεν είναι καλά, απλά δεν μπορώ να κρύψω τον εκνευρισμό μου. Εντάξει, όχι ότι δεν το περιμέναμε το σημερινό. Το περιμέναμε. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν γίνεται, είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Επαναλαμβάνω το quiz μας και το διαγωνισμό μας για το Ηρακάμπ. Δεν σας βλέπω ζεστούς προς το παρόν και με στεναχωρείτε, γιατί είναι ένα δώρο
αξίας 100 ευρώ και αξίζει να γράψετε το παιδί σας. Χαίρομαι που ο αδερφός Σιμών Θανάς Κυλώνης το έκανε ήδη, χωρίς διαγωνισμό. Κασερόπουλος. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο, και έγραψε την κορούλα του. Κλείνει παρένθεση. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δύο Ιταλούς ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Αποστολή στο 54526. Στις 8 παρα 1 θα κάνουμε την κλήρωση για έναν από εσάς που θα στείλει το παιδί του στο Ira Camp εντελώς δωρεάν. 100 ευρώ δεν είναι και αμεληταία ποσότητα, έτσι, ειδικά στις μέρες μας είναι ένα πολύ ωραίο δωράκι. Στο αγωνιστικό έχουμε μπροστά μας την αναμέτρηση της Κυριακής στις 5 στο Παραλίμνη με τον τοπικό Απόλλωνα. Έχουν δοθεί και εισιτήρια για τον κόσμο του Ηρακλή. Φαντάζομαι θα βρεθεί αρκετός κόσμος γιατί και σχετικά κοντά είναι, μία μισή ώρα κάπου εκεί. Αλλά είναι και το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Θα αργήσουμε να δούμε τον Ηρακλή να παίζει ποδόσφαιρο, τουλάχιστον μέχρι φιλικά προετοιμασία, δεν ξέρω πότε. Και το πρωτάθλημα είναι να αρχίσει Σεπτέμβριο, υποτίθεται. Αλλά μέχρι τότε είναι 2-3 μήνες, δεν είναι? Είναι. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να βρεθεί, να κάνει και τη μίνι εγκρομούλα, να πάει στις Σέρες, στο Παραλίμνη, να δει τον αγαπημένο του Ηρακλή και να τον χειροκροτήσει για τελευταία φορά στη συγκεκριμένη κατηγορία μάτς διαδικαστικού χαρακτήρα. Ένα ενδιαφέρον έχει η διατήρηση του αίτητου που πιστεύω ότι μπορεί ο Ηρακλής να το κάνει εύκολα, παρά το ότι για ακόμη μια φορά ο Σπύρος Παξεβάνος ετοιμάζει rotation και καλά κάνει, καθώς δεν υπάρχει άγχος και μπορούν να παίξουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Σε πολύ λίγο θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε στον αέρα μία συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει για τα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Στο δεύτερο μισό, μετά το διάλειμμά μας, το οποίο θα πάμε όποτε πάμε, θα ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές και επειδή έτσι έχω επηρεαστεί από τα πιτσιρίκια και το Ηρακάμπ που ετοιμάζεται, μιας και σήμερα έχουμε και αυτή την κλήρωση, θα ήθελα να μοιραστείτε, θα το κάνουμε και μέσα στο καλοκαίρι. Ίσως αυτό θα το βάλουμε και σε αρκετές εκπομπές. Όποιος επικοινωνήσει πέρα από αυτά που θα πει, να μοιραστεί και την εμπειρία του μαζί μας, το πώς δηλαδή έγινε Ηρακλής. Τον πήγε ο πατέρας του, πήγε μόνος του, τον πήγε ο θείος του, ποιο παιχνίδι ήταν, πότε ήταν, κερδίσαμε, χάσαμε κτλ. Ο καθένας έχει μια τέτοια εμπειρία σίγουρα που του έχει μείνει ανεξίτηλη και την θυμάται. Με αφορμή αυτό, γιατί κακά τα ψέματα ότι το Ira Cup είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους γονείς, όπως κάνει καλή ώρα ο φίλος μου ο Θανάσης ο Κυλώνης. Έτσι παίρνει την κορούλα του, την βάφει μπλε, τη δίνει ρουχαλάκια, αρχίζει και τρέχει, παίζει, κάνει. Τι θα γίνει το παιδί, Ηρακλής θα γίνει. Τέλειωσαν. Μπήκε το μπόλιασμα, μπήκε το DNA και μετά από χρόνια θα λέει ότι στο Ira Camp έγινε Ηρακλής. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το διαγωνισμό μας, το οποίο δεν ξέρω, έχουμε κανένα θέμα με τα μηνύματα, Τζόνι μου. Θα πατήσω τι, να το σπάσω. Πατάω refresh, αλλά δεν βλέπω πολλά. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, δύο Ιταλούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του Ηρακλή. Αποστολή στο 54526. Κληρώνουμε μία εγγραφή αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp, το οποίο θα ξεκινήσει 18 Ιουνίου. Άντε να σας δω. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε τώρα σε θέση να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Λάκη Παπαϊωάννου που είναι στην γραμμή μας. Τι κάνουμε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Το εγγονάκι καλά είναι? Καλύτερο, εύχομαι. Μια χαρά, μια χαρά. Η μικρή. Σούπερ, πόσο γίναμε τώρα? Πάμε τη Δευτέρα 2 μηνών. 2 μηνών, ναι. Πω. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Ναι. Για ακόμη μια φορά να σου ζήσει. Και φαντάζομαι οι ευχές που έχεις πάρει από την οικογένεια του Ηρακλή είναι άπειρες, έτσι, τις τελευταίες μέρες. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους πάλι και εύχομαι αυτό να το ζήσουν όλοι. Ναι, ευλογία είναι τεράστια. Μεγάλη υπόθεση. Ευλογία τεράστια. Άρα πήρες δύο δώρα. Άνοδο και μωρό. Μωρό και άνοδο. Ναι. Κοίταξε, όταν γεννήθηκε η Ελεάνα, μετά από 3 μέρες, 4, νομίζω 5, κάναμε το 4-0 μέσα στο Ηράκλειο. Και τώρα που γεννήθηκε η γονή, συνέχεια κερδίζουμε. Ξέρω, είναι και κάτι σημαντικό. Να πάει καλά. Είναι το βούρι. Να σου πω και στον αέρα, όπως έχω πει σε όλους, συγχαρητήρια γιατί ο στόχος επιτεύχθη και δεν ήταν λίγο πράγμα. Και υπήρξε πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους και πολύ μεγάλο τρέξιμο, είτε
μιλάω για αυτούς, Λάκη, που παίζαν μπάλα, είτε μιλάω για αυτούς που δεν παίζαν μπάλα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Και... Κοίταξε, οι εκφραστές, οι κύριοι που πραγματοποίησαν αυτό, ήταν όλο το προσωπικό τμήμα, έτσι. Τα παιδιά, ο προπονητής, οι προπονητές, ο Τάσος, αυτοί, εμείς βοηθούσαμε από δίπλα, ο κόσμος. Όλο το μπράβο πραγματικά ανήκει πρώτα απ' όλα στον κόσμο που ήταν δίπλα στην ομάδα. Και δίχως αυτούς δεν μπορεί να κάνεις κάτι, έτσι. Από εκεί και πέρα, το σημαντικό ήταν που ήμασταν όλοι μια οικογένεια και γι' αυτό καταλήξαμε να πετύχουμε. Να πετύχουμε αυτό το πραγματικό άθλο, δηλαδή πραγματικό για άθλο. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Κοίταξε, να σου πω, η καθημερινότητα... Και μιλάω κυρίως για τα έξω αγωνιστικά, έτσι. Ναι, το ξέρω. Μην νομίζω ότι είχαμε λιγότερα προβλήματα φέτος και στο αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό με αυτά που περάσαμε, γιατί περάσαμε πολλές δοκιμασίες. Ναι. Και βέβαια εμείς συνεργήσαμε πάντα με γνώμονα του συμφέροντα της ομάδος. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Εγώ δεν είμαι... Είμαι πάντα βέβαια φύση αισιόδοξος. Τα βλέπω τα πράγματα με μισογεμάτο το ποτήρι, έτσι που λέμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και αυτό που αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε, να έρθει ο κόσμος την Πέμπτη, αυτή τη συνάντηση που θα κάνουν όλοι οι ακλειδείς, να μπορούμε κι εμείς να πάρουμε κάτι, ένα μήνυμα από αυτούς, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς θα πορευτούμε, πώς θα γίνει καθάριση, όλα αυτά τα διαδικαστικά θέματα δηλαδή που έχει αγωνία ο κόσμος του Ηρακλή. Αλλά από την άλλη μεριά, έχοντας την αγωνία όμως, πρέπει και να δείχνουμε έμπρακτα την αγωνία μας, να τη μεταφράζουμε σε στήριξη. Και οικονομική, θα έλεγα, και ηθική απέναντι στην ομάδα. Έτσι. Και ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη σε σχέση με αυτό που ζήσαμε στην Τρίτη Εθνική. Ακριβώς. Είτε έρθει επενδυτής καινούριος μεγαλομέτρης, είτε δεν έρθει. Με την έννοια ότι κυρίαρχος, όπως το λέω, πάντα συνεχίζω να το λέω, είναι ο κόσμος. Δηλαδή και ο επενδυτής που θα έρθει πρέπει να δει κόσμο για να κάνει κάτι. Έτσι. Αν δεν έρθει και έρθει κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι, όπως βοηθούσαν κάποιοι άλλοι φίλοι του Ηρακλή, ανώνυμοι κυρίως και επώνυμοι, αλλά συνήθως είναι ανώνυμοι, εμείς δεν ήρθαμε να μείνουμε, να μείνουμε στις καρέκλες μας. Ήρθαμε μόνοι μας, δεν μας φώναξε κανείς, να βοηθήσουμε. Γι' αυτό έλεγα όλο το χρόνο και τώρα ακόμη, όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Έτσι, να προσφέρει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτός που θα έρθει, ο κάποιος ενδιαφερόμενος ή κάποιοι ενδιαφερόμενοι, θα συζητήσουμε. Εμείς στρώνουμε την κατάσταση. Δεν περιμένουμε ούτε ένα βήμα πίσω, Γιώργο. Εμείς συνεχίζουμε να λειτουργούμε το σύλλογο με το να μπορούμε να έχουμε αύριο τον Ηρακλή, αν είναι δυνατόν, απαλλαγμένο από κάποια χρέη ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει εγκληματικά λάθη. Εγκληματικά λάθη, το τονίζω. Για όλα αυτά θα προηγηθεί και η συνάντηση με τον Υφυπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, την Τρίτη, μία η ώρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Θα κατέβετε στην Αθήνα προφανώς, έτσι. Ναι. Τώρα να ρωτήσω, Λάκη, τι περιμένεις από εκεί και αν περιμένεις κάτι ή θα μείνουμε στα λόγια πάλι. Κοίταξε. Στα λόγια, όχι από σένα. Απ' την άλλη πλευρά, έτσι. Ναι, κατάλαβα το να λες πράγματα πριν από μια συνάντηση. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος. Απλά ένα πράγμα θα πω μόνο. Ότι τουλάχιστον εκεί που πηγαίνω, μέχρι τώρα, από τον καιρό που έπαιζα ποδόσφαιρο και σταμάτησα και με τις διάφορες να ασχολήσουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου, πιστεύω και θεωρώ και το έχω διαπιστώσει ότι έχω δημιουργήσει μια προσωπικότητα ξεχωριστή, για τον εαυτό μου μιλάω πρώτη φορά, με το να κάνω σωστές επιλογές. Δεν έχω σκύψει ποτέ το κεφάλι, δεν έχω συμβιβαστεί, δεν υπήρχα ποτέ σε κάτι Κοριόπολης εδώ και εκεί κτλ. Δεν έχω αναμειχθεί πουθενά. Απλά όμως υπηρετώ το ποδόσφαιρο και θέλω το δίκιο. Εκεί λοιπόν θα πάω να πω τον Υπουργό την αλήθεια και το δίκιο του Ηρακλή. Και να είσαι σίγουρος, όταν είσαι ψεύτης, όσο καλά να τα λες, δεν μπορεί να τον πεις τον άλλο. Άρα λοιπόν εγώ είμαι αισιόδοξος στο εξής, στο ότι καλός είναι να το λένε όλοι και ο Υπουργός ότι έπεσε άδικα ο Ηρακλής. Αυτό όμως πρέπει να είναι με τα έργα, όχι με τα φτάνει, λόγια. Βέβαια, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή έγιναν δηλαδή απίστευτα πράγματα κατά του Ηρακλή, έγιναν απίστευτα πράγματα για άλλες ομάδες υπέρ τους. Δηλαδή, σήμερα επικυρώθηκε, Λάκη, αυτό, επικυρώθηκε σήμερα. Ναι, το άκουσα. Με 15-2 από την ΕΠΟ. Αλλά εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή η Super League
ο συνεταιρισμός αυτός με διευθύνοντα σύμβουλο τον, τον κύριο Γκαγκάτση, όχι τον κύριο Γκαγκάτση, τον Βασίλη τον Γκαγκάτση, ναι, όχι τον γιο του, ναι, αυτοί ψηφίσανε και ο νομικός σύμβουλος, έναν άλλο κύριο που είχαν, αυτοί ψηφίσανε να παίζει ο Ηρακλής. Πώς αυτοί τώρα με τι συνείδηση ψηφίσανε να σωθεί ο Παναθηναϊκός? Γιατί έχουν συνείδηση. Με τον οποίο ο Παναθηναϊκός δεν έχω τίποτε προσωπικά, έτσι. Και ο Πανιώνιος είναι, έτσι, σύλλογο, έτσι. Και ο Πανιώνιος είναι. Ακριβώς. Και ο Πανιώνιος. Με ποιο σκεπτικό ψηφίσανε για να... Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πιο δίκαιο αυτή τη στιγμή, αυτοί που ψηφίσανε, να είναι ο Ηρακλής εκεί που ήταν πέρυσι. Εκεί που παρέμεινε αγωνιστικά. Στη Super League. Όχι στη Β' Αθηνική, ούτε χάρες μας κάνουν τίποτα. Να είναι στη Super League. Ούτε φύγεται καμία ομάδα από την Γ' Εθνική, ούτε από την Β' Εθνική, ούτε από την Super League. Να διορθώσουν το λάθος τους. Που είναι έγκλημα, δεν είναι λάθος, έτσι, είναι σκάνδαλο. Τι λάθος. Αυτή τη στιγμή πήγαμε, φτάσαμε σε ένα σημείο ο Ηρακλής, ή να παίξουμε Α1. Δηλαδή που εγώ, ας πούμε, το έλεγα να παίξουμε Α1. Ήμουν ένας από τους ανθρώπους που έλεγα να παίξουμε Α1 για να μην έχει ρε ο Ηρακλής. Ναι. Ξαφνικά, γιατί δεν υπήρχε τίποτα, ούτε η Γ' Εθνική, δεν υπήρχε τίποτα. Ξαφνικά φάνηκε στον ορίζοντα η Γ' Εθνική. Δηλώθηκε συμμετοχή από τα παιδιά από εκεί, από το Γ' Σίγμα, να είναι καλά. Εμείς μετά από τρεις αγωνιστικές ακολουθήσαμε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Όμως, παρά τις υποσχέσεις που πήραμε για κάποιες βοήθειες, δεν βοηθηθήκαμε ο Ηρακλής να το ξέρουμε ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Λειτουργήσαμε. Είναι όλοι, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά όλοι πληρωμένοι τα πάντα, όπου μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, με τον κόσμο του Ηρακλή, με τον ανώνυμο κόσμο του Ηρακλή, άλλος λίγο πολύ, άλλος λίγο λίγο, με τη συνεισφορά του καθενός μας, φτάσαμε σε ένα σημείο ο Ηρακλής να τερματίσει και αέτους στα play-off, στα παράζ, που είναι πολύ σημαντικό. Και τελειώνοντας τη χρονιά, Γιώργο, ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι μια ομάδα, ένας κορμός παιδιών που εκτός από το αγωνιστικό που έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα, είναι μια οικογένεια, έχουμε DNA Ηρακλής και βέβαια αυτό το μήνυμα που πέρασε φέτος θα περάσει και του χρόνου, ήδη έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, εγώ τουλάχιστον, όσον αφορά ότι το να παίξει τον Ηρακλή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, είναι τεράστιο σύλλογος με πάρα πάρα πολύ βαριά φανέλα και όποιος παίζει τον Ηρακλή έχει κάνει πάρα πολύ καλή καριέρα. Μην ξεχνάμε, πολύ πρόσφατα, να πάμε 2-3-4 χρόνια πίσω, πάρα πολλοί παίκτες δεν υπήρχαν στον ποδοσφαιρικό χάρτη και έκαναν καριέρα λόγω του Ηρακλή. Αισιοδοξώ και πιστεύω ότι θα βρούμε το δίκαιο μας. Το πιστεύω αυτό που λέω. Χθες πώς πήγε το Δέλτα Σίγμα που είχατε συνάντηση, φαντάζομαι για αρκετές ώρες, γιατί είναι πολλά τα θέματα, η καθάριση, η σύσταση νέας ΠΑΕ. Όγκος μπροστά σας, έτσι, μεγάλος. Έγινε μια ενημέρωση μεγάλη και από την Κατερίνη κάποια παιδιά, δικηγόροι και τα λοιπά, φορολογικοί. Εμείς προετοιμάζουμε την ομάδα, είτε συνεχίσει με κάποιες προσθέσεις, είτε συνεχίσει με μεγαλομέτωχο ή με μεγαλομετόχους, είτε με λαϊκή βάση, είτε. Αυτό θα το δείξει ο κόσμος. Θέλουμε να είναι η ομάδα να λειτουργεί, να μην είναι σταματημένη. Και βέβαια το πιο σημαντικό, μετά από καιρό που πάρα πολλοί κόσμος που το ρωτούσε και μας το ρωτούσε όλοι το θέλαμε, αλλά δεν ήταν ο καιρός για να κάνουμε ανακοινώσεις όσον αφορά τις ακαδημίες και τα διάφορα. Κάναμε ανακοινώσεις ότι θα κάνουμε ένα-δύο δοκιμαστικά, 1-17 και 1-19 την Πέμπτη, προσεχή Παρασκευή, και το Σαββάτο και τις πρωινές ώρες θα έχουμε στην Ίκρα, στην Καταστάσεις, προπονητές για διεθνούς φίλους και προεγγραφές από γεννηθέντες από το 2012 μέχρι και το 2004. Είναι κάτι απαραίτητο, έτσι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αυτό, δεν το συζητάμε. Βεβαίως, K17, K19, αλλά και το πιο σημαντικό απ' όλα, μέσω της εκπομπής σου κιόλας, ανακοινώθηκε ήδη, αλλά οι μικροί μας φίλοι που με ρωτάνε όλοι για τις Ακαδημίες του Ηρακλή θα λειτουργήσουν κανονικότατα. Και μία πρώτη γεύση θα έχουμε το Σαββάτο από τις 9.30 και μετά θα είμαστε στη Μίκρα. Ναι, διάβασα και την ανακοίνωση πριν από λίγο. Και τους δύο υπευθύνους και τα τηλέφωνά τους. Να υποθέσω ότι θα, με την εμπειρία σου και με την πρόσφατη συνεργασία που είχες για χρόνια με την Arsenal, θα το αναλάβεις κατά κάποιο τρόπο το εγχείρημα Ακαδημίες ή όχι? Κοίτα, έχουμε εμπειρίες, είναι και άλλα παιδιά και άλλοι βετεράνοι, έχουν δουλέψει. Φυσικά, ναι. Έχουμε εμπειρία. Εγώ αυτό που μπορώ να υποσχεθώ, εφόσον λειτουργεί η πρώτη ομάδα, όλα τα άλλα θα λειτουργούν σαν υποδομές άψογα. Έχουμε την εμπειρία και θα είναι κάτι σωστό. Δηλαδή δεν θα είναι
με διάφορα ερωτηματικά και σημειώσεις. Θα είναι όλα ξεκάθαρα και διάφορα. Είπες αρκετές φορές και ότι... Και βέβαια με την τεχνογνωσία έτσι. Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Αν και λάθος ομάδα στην Αγγλία, αλλά δεν πειράζει, συγχωρούμε. Τι να κάνω, Γιώργο, τι να κάνω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, είπες νωρίτερα για την αισιοδοξία σου. Ναι. Τη βάζεις την αισιοδοξία δίπλα στο να έρθει κάποιος ή κάποιοι που θα ρίξουν χρήματα, γιατί κακά τα ψέματα, το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο. Θέλουμε λεφτά για εκαθάριση, θέλουμε λεφτά για ΠΑΕ, θέλουμε λεφτά για έξοδα, θέλουμε λεφτά για δικηγόρους, θέλουμε λεφτά για μπάτζετ, θέλουμε λεφτά για μεταγραφές, θέλουμε λεφτά για το ένα, θέλουμε λεφτά για το άλλο. Θέλουμε λεφτά. Και δεν θέλουμε λίγα λεφτά, θέλουμε αρκετά λεφτά. Και εντάξει, ο κόσμος θα βοηθήσει, το ξέρεις, αλλά θα φτάσει. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ αυτό που θες. Θέλουμε και χρήματα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και τα χρήματα σίγουρα. Απαραίτητα. Απαραίτητα. Ναι. Όμως αυτός που θα έρθει έχει δει σε αυτή την περίοδο, το διάστημα 7-8 μηνών, πώς λειτουργήσαμε και πώς θέλουμε να λειτουργεί μια ομάδα με διαφάνεια. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτός που θα έρθει θα βοηθηθεί από εμάς, δεν το συζητώ. Έτσι. Και βέβαια από την άλλη μεριά θα έρθει κάποιος ο οποίος θα δείξει ποιος είναι στον κόσμο, τι θέλει να κάνει, τι πρεσβεύει, τι κάνει. Έτσι. Δηλαδή δεν θα έρθει απριόρι κάποιος, οποιοδήποτε, να πάρει τον Ιναγκλή. Επειδή θα έχει, ξέρω, κάποια λεφτά. Και να ελεγχθεί και πολύ, να έλεγχε, έτσι. Θα ελεγχθεί πολύ. Ναι, με την καλή έννοια το λέω, με την καλή έννοια. Ναι. Ή μπορεί, λέω τώρα, όσοι μας ακούν κιόλας, μπορεί να βρεθούν, ξέρω εγώ, 10-20 Ιρακλήδες και να πούμε, βάζουμε, ξέρω εγώ, από ένα ποσό. Ξεκινάτε, παιδιά, θα πούμε δύο μαζί από εμάς. Ελάτε και ναι, ναι. Αυτό είναι για μένα, αυτό ήταν το πιο δανεικό, για να σε εισαγωγικά απολογούμαστε όσοι θα είμαστε στην ομάδα αύριο μεθαύριο απέναντι στον κόσμο. Να τους ενημερώνουμε. Όχι να ο κόσμος να πάει στο γήπεδο μόνο να κόβει εισιτήριο και να μην ξέρει τι γίνεται και ξαφνικά το Μάρτιο να πει ο Ηρακλής πέφτει γιατί δεν αδειοδότησε το νέο 6 βαθμούς με το νέο νομοσχέδιο. Πρέπει να λειτουργεί η ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να λειτουργεί η ομάδα. Δεν θέλω μια ομάδα να πάρουν να βγούμε δεύτερη και την άρχουν να πέσουμε. Να λειτουργεί η ομάδα. Αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή το πιο σημαντικό απ' όλα που είμαι πολύ έτσι ευχαριστημένος είναι ότι αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό. Να το γράψετε λίγο με πολύ το ακούω, δυνατά το γράμματα. Το ακούω. Οι γονείς, οι οικογένειες των ποδοσφαιριστών του Ηρακλή, ο μπαμπάς και η μαμά τους, των παιδιών, είναι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη φιλοσοφία, από την ψυχολογία, από το περιβάλλον που ζει το παιδί τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να παίζεις ποδόσφαιρο και να είσαι χαρούμενος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Να παίζεις ποδόσφαιρο και να είσαι χαρούμενος. Να έχεις χαμογελαστά πρόσωπα, με τα όχι πολλά λεφτά, με τα όχι μεγάλα συμβόλαια, αλλά να είναι και DNA του Ηρακλή. Δηλαδή ο πανηγυρισμός των παιδιών που πανηγύρισαν στον Τιλικράτ, του Τάι, των άλλων παιδιών που λέω που είναι Βραζιλιάνος, έτσι και αυτός, με τη Φανά δύο φορές, με τον Βόλο, μέσα στο Βόλο, το 2-2. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη φανέλα του Ηρακλή. Πραγματικά το λέω, με την πολύ βαριά φανέλα του Ηρακλή. Και σιγά σιγά τα παιδιά αυτοί όλο τον χρόνο διαπιστώσαν σε ποιο σωματείο είναι. Και όπως είπα προηγούμενα, είναι πολύ σημαντικά να παίζεις κάπου ή να είσαι στη δουλειά σου και να είσαι χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό. Λάκη, σίγουρα θα υπάρξει πίεση χρόνου και η ανάγκη για ανέβρεση χρημάτων. Προλαβαίνουμε. Θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε, πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα στη Β' Εθνική. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινάει αρχές Σεπτεμβρίου. Αν υποθέσουμε. Προλαβαίνουμε τα πάντα. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι εδώ και με το δεύτερο μάτς του Βόλου που κερδίσαμε και μετά που φανόταν κάτι ναι. που την πάει να τελειώσουμε και πιο μπροστά βέβαια το έχουμε βάλει στο συνδυασμό, λειτουργούμε πάρα πολλές ώρες για την ομάδα. Όλα τα παιδιά πάρα πολλές ώρες. Πέρα από την συνεδρία που κάνει και τα λοιπά, είμαστε σε επικοινωνία κάθε μία ώρα μπορώ να σου πω. Δηλαδή είμαστε τώρα που με βλέπεις έχω φύγει από τη Μίκρα. Ναι. Τώρα που μιλάμε έχω φύγει από τη Μίκρα. Πήγα και το βράδυ έφυγα από τη Μίκρα με δικηγόρους από το ΓΣ τους ανθρώπους, να μην λέω ονόματα. Έτσι. Ετοιμαζόμαστε για να πάμε εκεί. Όλα αυτά θέλουν χρόνο που πραγματικά τον διαθέτουμε με ευχαρίστηση. Έτσι. Τρέχουμε, ο Ηρακλής δηλαδή δεν περιμένει τι θα γίνει μετά από ένα μήνα, από 1,5 μήνα. Όλα έχουν δρομολογηθεί.
Δεν θέλουμε να πούμε πολύ περισσότερα αναλυτικότητα. Όλα έχουν δρομολογηθεί. Την Πέμπτη, εξάλλου ο κόσμος θα μπορεί να μάθει και όλες τις λεπτομέρειες. Μπράβο. Το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν γίνεται πουθενά αυτό, μάλλον και μεγαλομέτωχος που λέει ο λαός να βγει, πρέπει να γίνεται. Εκεί θα έχει την ευθύνη. Γι' αυτό θέλω όλο τον κόσμο να ρωτήσει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Όταν λέω ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Γιατί ακουστήκαν και πολλά πράγματα, έτσι, μισούς της περίοδου. Εγώ δεν τα ξεχνάω. Ναι. Ναι. Έτσι. Με την καλή είναι το λέω. Ναι, μπορεί είναι, να με ρωτήσουν ό,τι θέλουν. Είναι αρκετά. Ναι. Ό,τι θέλουν και να τους πω γιατί οι απαντήσεις που θα πάρουν θα διαπιστώσουν πολλά πράγματα και θα μείνουμε ανοιχτό το στόμα. Γιατί οτιδήποτε έγινε από τη δίκη στο Ηράκλειο έγινε μόνο με γνώμονα το Ηράκλειο, τίποτα κανένας άλλος. Για πρόσωπο. Κάτι τελευταίο εκτός και αν θες να προσθέσεις οτιδήποτε είμαι εδώ. Θεωρείς ότι μπορεί να προχωρήσει ένα μοντέλο, σε εισαγωγικά η λέξη, με κάποιους ανώνυμους ή επώνυμους Ηρακλειδείς που φέτος εμφανίστηκαν, εσείς τους ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, και να αυξηθούν και λίγο παραπάνω, να μπορέσουν αυτοί να οδηγήσουν οικονομικά την ομάδα και να μην περιμένουμε από τον έναν επιχειρηματία, τον έναν επενδυτή που θα φέρει τα πολλά λεφτά και θα έρθει να πάρει την ομάδα κτλ. Κτλ. Μπορούμε να πιστέψουμε σε ένα τέτοιο μοντέλο, ότι θα έρθουν 10-15 που θα βάλουν αυτό... από ένα ευρώ που λέει ο λόγος για να προχωρήσει η ομάδα. Αυτό είναι το ιδανικότερο. Αυτό είναι το ιδανικότερο. Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει αυτό, εγώ θα ήθελα να ήμουν στη διοίκηση του Ηρακλή. Θα σου το λέω. Για να μπορείς να απευθύνεσαι περισσότερο κόσμο με την έννοια να τους ανακοινώνεις ότι τα πράγματα πώς έχουν ακριβώς. Έτσι. Να υπάρχει, πώς το λένε, ο έλεγχος. Με την καλή η διαφάνεια. Και η διαφάνεια. Η διαφάνεια, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εάν 3.000 Ηρακλειδείς δώσουν 50 ευρώ τώρα και άλλα 50 ευρώ τον Ιανουάριο, πόσα λεφτά είναι. Είναι καλά λεφτά, δεν είναι άσχημα. Είναι 150.000 τώρα και 150.000 τον Ιανουάριο. Ναι. Δεν μπορούν να μην πάνε δύο φορές στην ταβέρνα. Ξέρω ότι υπάρχει δυσκολία από όλους μας και τα λοιπά. Είναι οι συντάξεις αυτά και τα λοιπά. Αλλά σκεφτείτε τι δύναμη είναι ο κόσμος. Γι' αυτό εγώ το εννοώ αυτό. Γιατί επέτρεψέ μου να σου πω ότι στο εξωτερικό έτσι δεν λειτουργούν όλες οι ομάδες. Οι πιο πολλές. Άμα δεις και ακόμα θέλεις και στην Premier League, τα εισιτήρια είναι πουλημένα. Καλά, μη συγκρίνεις τώρα, μην το συγκρίνουμε. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Όχι, φαντάσου 3.000 Ηρακλειδείς να δώσουν ένα πενηντάρικο τώρα και ένα πενηντάρικο τον Ιανουάριο. Είναι πόσα λεφτά είναι. Αν θυμάμαι καλά, η λίστα του πενηντάρικου που μας είχε πει ο κ. Ακημίδης στην τελευταία συνέντευξη ήταν 68, 66 πώς ήταν. Ναι. Κάπου εκεί, Κάπου εκεί. Δεν το επικοινωνήσαμε σωστά και τα λοιπά, αλλά θέλω να πω τη δύναμη. Δηλαδή μπορεί να γίνει. Ξέρω εγώ. Μπορεί να βρεθούν 10-15 Ηρακλείδες από να βάλουν από 20.000. Αν βάλουν από 20.000 και είναι 300 χιλιάρικα με τρέχεις τα διαρκείας από εδώ και από εκεί, αρχίζεις και τρέχεις. Υπήρξαν πάντως φέτος Ηρακλειδείς που διατήρησαν την ανωνυμία τους και βοήθησαν οικονομικά. Έτσι. Έσωσαν καταστάσεις, έδωσαν λεφτά σε στιγμές κρίσιμες. Κοιτάξτε, για να επειδή πολλοί δεν θέλουν να τους αναφέρουμε, ούτε θέλουν να το... Όχι, δεν θέλω ονόματα, δεν προσθέτουν, δεν θέλω ονόματα. Απλά, όχι... Να τους αναδείξουμε, θέλουμε. Ένα δεν το ξέρουμε, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτοί μας βοηθήσανε για να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα χρηματικά. Αλλιώς δεν τα πηγαίναμε πουθενά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και βέβαια, και απλώς ο κόσμος μετά που έδωσε το 50 το κατοστάρι. Τα διαρκείας, τα εισιτήρια. Αυτός ο κόσμος, αυτό λέω, με τα διαρκείας, αυτά. Αυτός ο κόσμος κράτησε τον Ηρακλή ζωντανό. Αυτός ο κόσμος κράτησε. Δηλαδή, να πας στο σπίτι να κοιμάσαι και να λες, αμάν τι θα γίνει, πώς θα γίνει, απλώς τους κάνεις κτλ. Μιλάμε ότι, το ξέρεις πολύ καλά και το ρεπορτάζ κιόλας, όλοι οι παίκτες, όποιοι που είναι στον Ηρακλή, όποιοι αμείβονται, ας πούμε, όχι αυτό που αξίζουν πάρα πολύ, έτσι, είναι πληρωμένοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα η έγνοια μας είναι πώς θα γίνει να είναι πληρωμένοι πριν φύγουν την Τετάρτη, Πέμπτη, που δεν θα πληρωθούν. Είναι σημαντικό αυτό που λέω, γιατί δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό. Να φύγουν και να μην έχουν το μυαλό τους στο ότι έχουν να παίρνουν ακριβώς. Όλο το καλοκαίρι. Ακριβώς. Να γίνει και αυτό. Άρα, καλή παρουσία στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί, με τον Υπουργό εκεί. Εγώ ξέρω ότι δεν θα φύγετε μόνο με ένα χτύπημα στην πλάτη ή με μια χειραψία ότι μη στεναχωριέστε, εγώ είμαι εδώ. Νομίζω ότι δεν σας αρκεί. Κοίταξε, αυτό. Γιώργο, τα χτυπήματα στην πλάτη
τελειώσανε. Έτσι. Τα είχαμε και το καλοκαίρι και τα ξαναείχαμε και τα ξαναείχαμε. Γι' αυτό το λέω. Στιγμή, έχουμε βαρθεί να μας χτυπάνε στην πλάτη. Αυτή τη στιγμή θα πούμε τα πράγματα με καλό τρόπο, βέβαια το συζητώ, έτσι, γιατί ο υπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανοιχτός με ανοιχτό μυαλό. Λοιπόν, θα πούμε πράγματα που είναι δηλαδή χειροπιαστά. Έτσι. Δεν ζητάμε καμία χάρη. Δεν θα ζητήσουμε καμία χάρη. Θα ζητήσουμε το δίκιο μας. Και πιστεύω ότι πρέπει δηλαδή ο Ηρακλής να δικαιωθεί. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Την Πέμπτη θα ακούσουμε τα πάντα στο Κατσάνιο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση στον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ο Λάκης Παπαγιάννου ήτανε. Είπαμε αρκετά. Και πήραμε και ένα κλίμα από το χθεσινό ΔΣ, το σημαντικό, από όλα όσα έχουν προετοιμάσει και συνεχίζουν και δουλεύουν πάνω σε αυτά, για την επερχόμενη συνάντηση με τον Υπουργό την Τρίτη στη Μία το μεσημέρι, το πολύ πολύ σημαντικό κάλεσμα ανοιχτό για την Πέμπτη που μας έρχεται στο Κατσάνιο στις 7. Εκεί νομίζω ότι... είμαι σίγουρος ότι θα απαντηθούν όλα και καλό είναι να έχει κόσμο μέχρι το Καφταζόγλιο. Όχι για να λέμε ότι είχε κόσμο, αλλά για να δείξει, για να φανεί ακόμα μια φορά ότι υπάρχει ενδιαφέρον για ενημέρωση. Γι' αυτό θα πάμε εκεί, για να ενημερωθούμε. Αλλιώς τα είχα προγραμματίσει, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά, ζωντανές εκπομπές, κλεισέ ατάκα. Εννοώ ότι αν είχε βγει νωρίτερα το ραντεβού, θα είχαμε πάει και σε διάλειμμα, Γιάννη μου, θα είχαμε τώρα και ανοιχτές γραμμές. Δεν πειράζει, παρόλα αυτά, επειδή το είπα, όποιος θέλει, έχουμε 7-8 λεπτάκια. Ας καλέσει το 2310-287-38 για να πει την άποψή του, να μας πει μια καλησπέρα. Εξακολουθεί και τρέχει το quiz με πολύ μικρή συμμετοχή σήμερα. Μήπως μου φύγατε εσείς για τριήμερο, την κάνατε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Τετραήμερο, Γιάννη, όχι τριήμερο. Μπερεκέτη. Σχολά σήμερα 2 η ώρα. Ωραία. Φεύγεις, Παρασκευή μισή, Σάββατο ολόκληρη, Κυριακή ολόκληρη, Δευτέρα ολόκληρη, έχεις Τρίτη πρωί. Ο καλύτερος. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να πω κάποια πραγματάκια για τον μπάσκετ. Σ' ακούω. Έχω μια εύλογη απορία. Πριν τα πεις, συγγνώμη, δώσ' μου δευτερόλεπτα. Να το πω τελευταία φορά, γιατί είναι κρίμα να μην το ξαναπώ. FM κενό ονοματεπώνυμο. Δύο Ιταλούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του Ηρακλή. Αποστολή στο 54526 κληρώνουμε μία εγγραφή αξίας 100 ευρώ για το Ira Camp. Σ' ακούω τώρα και συγγνώμη. Έχω μια απορία που θέλω να, αν μπορεί να μας απαντήσει κάποιος από τη διοίκηση. Ναι. Βέβαια, αυτό που θα σου πω δεν μπορεί να το απαντήσει ευθέως. Αλλά επειδή ξέρουμε στον αθλητισμό πώς κινούν τα πράγματα, έχω μια έτσι απορία καφενιακού επίπεδου. Παίξαμε με την Πάτρα, έτσι. Ναι. Η Πάτρα στην ουσία ήταν αδιάφορη. Ναι, γιατί πάει με το Χολαργό που είναι 2-0. Ναι. Πήγε η διοίκηση του Ηρακλή από την Πέμπτη. Μη πεις αυτό που σκέφτεσαι. Μη το πεις στον αέρα. Σε παρακαλώ. Δηλαδή πήγε από την Πέμπτη. Ναι. Δηλαδή εκεί τι έκανε πριν την Πέμπτη. Δεν ξέρω, αλλά μην το πεις φωναχτά αυτό που σκέφτεσαι. Επειδή καταλαβαίνω τι θες να πεις, άστο, δεν είναι για τον αέρα. Όχι. Ναι, δεν είναι για τον αέρα. Καταλαβαίνω δηλαδή, πολύ καλά τι θες να πεις. Δηλαδή πιστεύω όλους τους κόλους του Ηρακλή. Προφανώς δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Προφανώς δεν μπορούμε να δούμε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή τώρα μετά να σου πω κάτι. Εγώ έχω και άλλες υποψίες. Δηλαδή η Πάτρα έπαιξε, τι έπαιξε, για τη φανέλα της που είναι όλοι απλήρωτοι, για ποιο να έπαιξε. Που άλλαξε και δύο προπονητές, τρεις πόσους άλλαξε. Και με παίκτες που παίξαν στον Ηρακλή, δηλαδή... Άλλαξε για να παίξει με το Χολαργό και να είναι 2-0 και να φύγει. Εντάξει. Δηλαδή, για να συνοψίσω, ο κύριος Δρακόπουλος πραγματικά αδικεί τον εαυτό του. Δηλαδή, είναι ο μοναδικός θεματοδότης στα θύματα του Ηρακλή. Είναι έντιμος, είναι νοικοκύρης, έχει πολλά καλά, αλλά διοικητικά, ρε παιδί μου, είναι ανεπαρκής. Είναι ανεπαρκής. Και επικοινωνιακά, δυστυχώς. Και επικοινωνιακά. Ένας φίλος θέλει να σου δώσει απάντηση, να του δώσουμε την καλησπέρα. Βεβαίως. Αν και αυτό που λες στον αέρα δεν είναι για αέρα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, παρακαλώ, το ξέρουμε τώρα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι. Για τον αέρα, καλησπέρα. Βαγγέλη, εσύ. Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στο φίλο. Εντάξει, έχουμε καταλάβει τι θέλει να πει ο φίλος, έτσι, προς Θεού, αλλά... Όχι, μισό λεπτό.
Το να πάει μια ομάδα δύο μέρες πιο νωρίς, γιατί είναι η κρισιμότητα του παιχνιδιού. Θα απαντήσω εγώ μέσα από τον Ηράκλειο. Έτσι, άλλο, πράγμα, περίμενε, περίμενε. Ο φίλος άλλο πράγμα είπε. Ναι. Ότι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Όχι, καμία σχέση. Ο φίλος είπε τι έκανε ο κύριος Δρακόπουλος στην Πάτρα εννοώντας παρασκηνιακά από τη στιγμή που ο Απόλλων ήταν αδιάφορος γιατί θα παίξει με το Χολαργό με 2-0 εις βάρος του. Αυτό δεν λέει ο φίλος. Αυτό λέει. Αυτό ακριβώς. Αυτό λέει ο φίλος. Είναι τελείως παρασκηνιακή σχέση. Λίγο πιο μακριά. Πονηρή, πονηρή. Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι λίγο για τον αέρα δεν είναι πολύ. Αλλά. Σε αυτή τη σκέψη και εγώ συμφωνώ μαζί του από την άποψη αυτή. Αυτό είπε ο φίλος. Δεν είπε για το ότι πήγανε για προπόνηση την Πέμπτη. Είπε το ότι κάναμε παρασκηνιακά. Υπομπότα, το όνομα του αδερφού. Σάβα. Σάβα μου ο Βαγγέλης είναι μέσα από τον μπάσκετ, τις ακαδημίες του μπάσκετ. Ο Βαγγέλης ο Τσίμος είναι ο υπεύθυνος των ακαδημίων του μπασκετικού Ηράκλειου. Το ξέρω τον Βαγγέλη. Για το αντρικό δεν παίρνω θέση γιατί όχι δεν με αφορά. Με αφορά και με το παραπάνω στον Ηράκλειο, αλλά είναι δύο Ευαγγελιακοί. Είναι το αντρικό, είναι και οι ακαδημίες. Λοιπόν, ως ένα σημείο τα είπες καλά, ότι όντως ο Θόδωρος και μάτωσε, έτσι, μάτωσε ευερεπέκτες, θεωρώ ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι ο σχεδιασμός ήταν λάθος από την αρχή της χρονιάς. Και κάτι για τον προπονητή, να πω λίγο κάτι για τον προπονητή. Ναι, Σάβα, σ' ακούω. Ποιον από τους δύο. Το Χατζηκυριακή δήλες ή τον Αλεξάνδρη. Ναι, ναι, για το Χατζηκυριακή. Α, οκ, πάμε, ναι. Δεν άκουσε τι είπε. Θέλει να πει, μισό λεπτό, Βαγγέλη, κάτι για τον κύριο Χατζηκυριακή θέλει να πει. Ναι, ας πει, να ακούσω. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι αγωνιστικά για το λεφτέ του Χατζηκυριακή. Ναι. Εγώ είχα κάποιες ενστάσεις τότε που τον επέλεξε ο κύριος Δρακόπουλος, διότι μια χρόνια πήγε να κάνει πρωταθλητισμό με τη Λευκάδα και έβγαινε την αγωνιστική. Δεν έχει δώσει δείγματα γραφής τον αστήνιο ομάδες για να βγάλει κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει, πήρε μια ομάδα η οποία έτρωγε μέσα όλο 80 πόντους. Ποια ήταν η βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι. Το καταλαβαίνω, οι παίκτες ήταν μεγάλοι σε ηλικία, μηδέν βελτίωση. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει δύο παίκτες και να μην μπορεί να βρεις ένα σύστημα να τους εξεδωτερώσεις. Δηλαδή, όλες οι ομάδες αυτές που έχουμε χάσει στα παιχνίδια είχαν δύο παίκτες. Δύο παίκτες πολυβόλα. Και δεν μπορούσε να βρει ένα σύστημα, μια φόρμουλα. Δηλαδή δεν μελετάει το αντίπαλο. Και μας κοπανούσαν στα τρίποντα. Θα απλοποιήσω, Σάβα, λίγο, κάνα μια παρένθεση, θα τα απλοποιήσω. Όποια ομάδα είχε τρία γκάρ καλά, σε κέρδιζε. Όποια ομάδα είχε τρία γκάρ καλά, σε κέρδιζε. Και δύο φτάνανε. Εδώ έρθει η Πάτρα εδώ μέσα με ένα μανταλόν και σε έκανε πλάκα στο πρώτο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, το ίδιο έγινε. Κάτι τελευταίο και να κλείσω, να μην καταλάβω. Ναι, Σάβα, ναι. Το ίδιο έγινε εμέσω πλήθαφος την προηγούμενη χρονιά. Τα λόγια μου. Το έφερε στις προτεραιές αγωνιστικές και έφερε απευθείας. Γιατί ο κ. Λακόπουλος δύο χρονιές έχει κατεπιστημένες. Τα λάθη είναι πάρα πολλά. Τα έχουμε καταγράψει εδώ, την ακούς την εκπομπή κάθε μέρα. Πάρα πολλά είναι. Το θέμα είναι να μην ξαναγίνουνε. Γιατί αν ξαναγίνουνε, μετά πας αλλού. Δηλαδή δεν γίνεται να πετάς κάθε χρόνο χρήματα και να μην θες να ανέβεις. Δηλαδή με συγχωρείτε ρε παιδιά, δεν διασφαλίζει την επένδυσή του. Μιλάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα, που αυτά εδώ γίνονται σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, έτσι, παντού. Παίζει με αδιάφορο, δεν μπορεί να διασφαλίσει την επένδυση. Δηλαδή εγώ πω να πω στο μυαλό του. Τι δηλαδή είναι, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι και ό,τι γίνει και εντάξει και τελειώσαμε. Αδικεί τον εαυτό του και πέρα τον εαυτό του. Αδικεί και έναν ολόκληρο κόσμο που τον έχει στηρίξει. Ναι, και, και προχθές αυτή η ατάκα, η άνοδος δεν είναι αυτός ο σκοπός, νομίζω ότι... Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν λέγεται αυτό. Δεν λέγεται αυτό. Σάβα, σε ευχαριστώ πολύ για να πάρουμε και έναν ακόμα φίλο να κλείσουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Βαγγέλη, θες να συμπληρώσεις κάτι. Λοιπόν, άκουμε λιγάκι. Ναι. Αυτό που ήθελε να και είπε, επικοινωνιακά είχα στο σπό γιατί. Όταν είχε πάρει την Αλεξανδρία πριν τρία χρόνια και είπε ότι βάζουμε τριετές πλάνο, το τριετές πλάνο είναι αυτό που ήθελε να κάνει τώρα. Όχι να έχει κάνει πίσω γύρισμα τρία χρόνια πίσω τώρα. Δεν μπορείς να λες η άνοδος δεν είναι αυτός ο σκοπός, ενώ παλεύεις όλο το καλοκαίρι να πάρεις τη θέση του Πανιωνίου να παίξεις Α1. Δηλαδή δεν θα τρελαθούμε. Έχεις γίνει ομάδα Α2. 8 χρόνια είναι. Εκεί. Πρέπει να ξεμάθεις. Πρέπει να φας ηλεκτροσόκ. Πρέπει να είναι πιο σκληρός. Πρέπει κάτι να γίνει. Να ανέβει η ομάδα, να ξεκολλήσει από εκεί. Ναι, κάθε χρόνο και τον χρόνο αν είσαι Α2 με προοπτική να ανέβει την επόμενη χρονιά
για να χτίσεις τώρα, δεν μπορεί να χτίσεις. Κάθε χρόνο τα ακούμε και έρχονται φάροι, έρχονται χολαργοί, έρχονται ιονικοί, έρχονται περιστέρια, έρχονται όλοι αυτοί. Δεν μπορείς να χτίσεις 18 χρόνια και 19 χρόνια. Αυτά είναι καλά να σε βοηθήσουν 2 χρόνια μετά. Ναι. Να σε καλά, να πάρω ένα φίλο ακόμα. Αντετοκούμπο δεν υπάρχουν στην Ελλάδα πολύ. Το ξέρω. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Ευχαριστώ, να σε καλά, καλό τρίμηνο. Παρακαλώ στο φίλο για να ολοκληρώσουμε. Μπασκετικά το πάμε, από ό,τι φαίνεται. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σου, λοιπόν. Όταν λέει ο ίδιος ο πρόεδρος, η άνοδος δεν είναι αυτός σκοπός. Κωνσταντίνες, είσαι. Δεν φταίει, ναι, εγώ είμαι. Γεια σου, παλικάρι. Δεν φταίει ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίχτες. Αν ξέρετε. Η δήλωση αυτή ήταν το λιγότερο ατυχέστατη, δεν το συζητάμε. Με αυτό που είπε ο κύριος Δρακόπουλος δεν φταίει ούτε ο προπονητής ούτε οι παίκτες. Με συγχωρείτε αυτό για... Αυτό που είπε ήταν για να μην το πει. Αφού το είπε όμως. Το ξέρω, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και ποτέ δεν το πήρε. Όπως είπε ο Χαρίλας χθες, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το λάθος στο αίμα τους, το επικοινωνιακό. Ποτέ δεν το πήρε πίσω. Ναι. Ποτέ δεν το πήρε πίσω. Άρα θα γίνουμε μια μαδούλα που θα παίζει στην... γιατί αυτός ο κύριος αμφιβάλλω αν ξέρει την ιστορία του Ηρακλή σχετικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα μου επιτρέψεις να έχω αμφιβολίες. Ναι. Δεν να. Ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτι διαμαντίδες, κάτι για μικρούς παίκτες μιλάμε, έτσι. Κάτι Ingram, κάτι χατζιβρέτες, κάτι τέτοια παιχτάκια ναι. που ναι, είχαν ναι, κάποτε. Ναι, ναι, ναι. Μικρά μικρούς παίκτες, ξέρετε. Άχρη Κωνσταντίνε. Είσαι καλά. Καλά είμαι, αλλά με αυτά που ακούμε θα μας... Με αυτά που ακούμε δεν είμαστε, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, παλικάρι μου. Yeah, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πονάει το μπάσκετ. Πονάει πάρα πολύ. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Α, δούμε. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μακάρι αυτό που μου λες να γίνει πράξη, αλλά... Δεν. Δεν εννοώ, το δεν πάει στα λόγια. Έχω κουραστεί και έχω βαρεθεί να ακούω λόγια και να βλέπω τον Φάρο να ανεβαίνει, το Χολαργό να ανεβαίνει, το Περιστέρι να ανεβαίνει, του χρόνου ο Ιωνικός θα ανέβει και ο Ηρακλής θα είναι 8, 9, 10 χρόνια στην Α2. Κουράστηκα. Όλοι μας, Θα κλείσουμε. Θα ολοκληρώσουμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Γιάννη μου, 1-4 μπορείς, ένα νουμεράκι. Το 3. Βασίλης Ευαγγελόπουλος που έγραψε για Σινιόρι και Νταλαμπόνα. Έχει κερδίσει την εγγραφή ο Βασίλης Ευαγγελόπουλος για το Ηρακάμπ. Δώρο αξίας 100 ευρώ. Δεν έχουμε άλλα. Τελειώσαμε. Δώσαμε και τις 4 εγγραφές. Σε καλή μεριά σε όλους τους γονείς. Χριστάρα μου. Κοντά ήμουν στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω γιατί δεν ακουγόμουν. Θα ξεχώρεσαι με η φωνή μου. Είναι λίγο για τα θηρία εδώ και καιρό. Δίνουμε σκυτάλι, ήταν τον ψηλό Γιάννη Γιαννούλη απ' έξω, είναι ήδη στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλό τριήμερο να έχετε. Εμείς βέβαια θα τα πούμε την Κυριακή χαλαρά στο Παραλίμνη με το μάτς Απόλλων Παραλιμνίου Ηρακλής στις 5. Με όλο τον κόσμο εκεί να δίνει το παρόν. Καλό βράδυ.